Σε ομιλία του στην Πενσιλβάνια, σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας την εξτρεμιστική πολιτική τόσο του ίδιου όσο και των οπαδών του, στους οποίους πρόσαψε ότι απειλούν να καταστρέψουν τα ίδια τα θεμέλια της Αμερικανικής Δημοκρατίας. But as I stand here tonight, equality and democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. Η ομιλία του ηγέτη των Δημοκρατικών αντανακλάει την πρόθεσή του να δραματοποιήσει τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές που παραδοσιακά δεν ευνοούν το κόμμα που αντιπροσωπεύεται στο Λευκό Οίκο. So tonight, I've come to this place where it all began to speak as plainly as I can to the nation about the threats we face. Πίσω από τον Τζο Μπάιντεν, φωτισμένο στο νυχτερινό ουρανό ως φόντο, λειτουργούσε το Independence Hall, το κτίριο από κόκκινα τούβλα όπου υιοθετήθηκαν η διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.